Όλα έτοιμα για το jump ball. Στην αναμέτρηση ο Ρόμπερτσον για την ένωση με νούμερο 22 απέναντι στον Μαγκίνης του ΑΠΟΕΛ με το νούμερο 24, η πρώτη κατοχή για την ομάδα της Λευκοσίας. Με τον Jacobs πιέζεται από τον Χαραλάμπου, συμπαλά στον Σολομού που θα κάνει λάθος. Για αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Ένωση Νέων Παραλιμνίου από ΕΛ στην έδρα της Ένωσης. Το πρώτο σιούτ εύστοχο για την ομάδα της Λευκοσίας. Μακίνης πάει να γίνει το λάθος. Γεωργακούδη σωζεί. 8 δευτερόλεπτα για το σιούτ. Jacobs ελεύθερος από τις 45 μοίρες για 3 μέσα. Η πάσα στην weak side, ελεύθερος για 3 από τη γωνία μέσα ο ΑΠΟΕΛ, τρίτο τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι με τον Σολομού. 12-0 ο ΑΠΟΕΛ που ξεκίνησε εντυπωσιακά αυτό το παιχνίδι. Να το πρώτο καλάθι για την Ένωση μετά από Αμπραμ. Πολύ ωραίο σπάσιμο της μέσης στον αέρα, ήρθε και σιγούρεψε το καλάθι εκεί. Ευκαιρία να δούμε και νεαρούς καλαθοσφαιριστές να αγωνίζονται. Ο Άρτεμ Μίκεφ πέρασε στο παιχνίδι. Προσπάθεια κοντά στο καλάθι, εύστοχος. Παίρνει το screen από τον Μακίνης, ψηλά η πάσα, αλλιούπ. Κάρφωμα, Μακίνης που συνδέθηκε με τον Γιάννη Γιαναρά. Σολομού κοιτάζει επιλογές. Έρχεται ο Grace για να του δώσει το πικ. Σολομού όμως τώρα βγάζει έξω την πάσα. Η μπάλα κατέληξε στο Γεωργακούδη. Πολύ ωραία η πάσα, η ασίστα από τον Γεωργακούδη στον Μακίνης. Ο τελευταίος πετυχαίνει, ζητάει και φάουλ στους διαιτητές, να υπάρχει τίποτα. Το σιούτ για 3 από την Ένωση μέσα. Να το πρώτο καλάθι της Ένωσης. Στο 8-1 ρεκόρ. Ισακ χάνει την ευκαιρία εκεί να πετύχει καλάθι. Θα ήταν όμορφο το καλάθι αν το σημειώνε. Και με αυτά δεν θεωρώ ότι ο ΑΠΟΕΛ θα ολοκληρώσει την επίθεσή του. Θα κάνει το fair play, θα αφήσει την μπάλα. Ο Blackmon δεν θα δώσει συνέχεια και έτσι ο τελικός σκορ το ξέρουμε πλέον. Από ΕΛ 92, Ένωση Νέων Παραλιμνίου 68. Νίκη για την ομάδα της Λευκοσίας στον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League. Και ο ΑΠΟΕΛ πλέον με ρεκόρ 8-1 περιμένει να μάθει σκορ αύριο της Πετρολίνα ΑΕΚ για να δει κατά πόσον αν θα συνεχίσει να έχει συγκάτοικο στην κορυφή.